Βρισκόμαστε στο Συμβούλιο οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρώπης, οι οποίοι είχαμε την ευκαιρία και συζητήσαμε και συζητούμε ζητήματα που αφορούν ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω της ΠΕΣΚΟ. Έχει διαπιστωθεί από κοινού η μεγάλη πρόοδος, η οποία έχει επιτευχθεί στα προγράμματα, τα οποία ουσιαστικά φαίνεται ότι ικανοποιούν την παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το επίπεδο φιλοδοξίας. Πιστεύω ότι η συνέχιση της συζήτησης θα επικεντρωθεί ουσιαστικά στο νέο κύκλο προγραμμάτων, αλλά και στο απότερο σκοπό ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες οι οποίες λαμβάνονται τόσο από την ΠΕΣΚΟ όσο και από την αξιολόγηση των προγραμμάτων, όσο και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, να υπάρχει ένα συντονισμός και μια συνοχή. Το αποτέλεσμα αυτής της συνοχής θα είναι στην ουσία η επίτευξη του σκοπού ώστε να προωθήσουμε την ασφάλεια στους πολίτες της Ευρώπης. Στα πλαίσια της συζήτησης επίσης έχει αναφερθεί ότι και έχει αποφασιστεί η συνέχιση της συζήτησης για την συμμετοχή τρίτων χωρών αλλά και κυρίως τρίτων οντοτήτων σε αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η θέση είναι ξεκάθαρη της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα εθνικά συμφέροντα της Κύπρου και έχει διαπιστωθεί μια αλληλεγγύη σε αυτό το θέμα. Από την άλλη, θα πρέπει να αποφασιστεί το συντομότερο αυτό το θέμα.